η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2019, κηρύσσει 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση για την 3η, 18 Φεβρουαρίου 2020, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του Αντιασφαλιστικού Νομοσχεδίου της Κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση καταθέτει για ψήφιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση των μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010 έως 2019 και είχαν ως συνέπεια τη μείωση των συντάξεων από 20% έως και 60%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο δεν τήρησε τις προεκλογικές της υποσχέσεις για πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, Ν4387-16, ο οποίος επέφερε μειώσεις μέχρι και 350 ευρώ στις κύριες συντάξεις, αλλά αντίθετα τον εφαρμόζει πλήρως και τον ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο. Με τον νέο νόμο, διατηρούνται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για όλους ή στα 62 με 40 χρόνια υπηρεσίας, που ψηφίστηκαν με τον Ν4336-15, τρίτο μνημόνιο. Καμία εξαίρεση δεν υπάρχει για καμία κατηγορία εργαζομένων, διατηρούνται οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις. Το ΕΤΕΑ, επικουρική ασφάλιση, ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ και ανοίγει έτσι ο δρόμος για την πιθανή πλήρη κατάργηση του μελλοντικά. Διατηρείται η λαιλασία, που έγινε διαχρονικά στα ασφαλιστικά ταμεία και καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για επιστροφή των βλεμμένων. Διατηρούνται τα εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου, ιδιαίτερα για όσους έχουν μέχρι 30 χρόνια υπηρεσίας. Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για καθιέρωση της 13ης και της 14ης σύνταξης, που περικόπηκε με τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους του 2010 έως 2012. Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ, για μείωση των ορίων ηλικίας τους. Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για επαναφορά των ειδικών συνταξιοδοτικών διατάξεων του ΝΗ. 3075.02 η κοινωνική ασφάλιση αφορά, συνολικά, τη ζωή των εργαζομένων, τον κόπο και το μόχθο ολόκληρου του εργασιακού τους βίου και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να τη λαιλατήσει. Γι' αυτό και ο μόνος δρόμος που μας απομένει για να ανατρέψουμε τις νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις είναι ο δρόμος του αγώνα. Διεκδικούμε, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, Ν4387-16, και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων. Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, καμία ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Επαναφορά των ρυθμίσεων του Ν3075-02 για τους εκπαιδευτικούς, την άμεση εφαρμογή των αμετάκλητων αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβούλιου της Επικρατείας, 2287 και 2288-15, αποκατάσταση στα δεδομένα του 2012 πριν τις περικοπές των αντισυνταγματικών νόμων 4051-12 και 4093-12 και επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων. Την άμεση εφαρμογή των 244/17 και 32/18 αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παράνομη επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και την επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Είναι σαφές ότι έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία η οργανωμένη στάση όλου του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος απέναντι στο νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Σε συνέχεια των μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010 έως 2019 και είχαν ως συνέπεια τη μείωση των συντάξεων από 20% έως και 60%.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν δυναμικά στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει αποφασίσει η Α. Δέλτα ε, δέλτα ε.